Μαζί μας είναι ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Αυγενάκη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Sports στο Ionian. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Δεν είναι ακριβώς 9 με 12, θα διαφωνήσω εδώ πέρα. Είναι παραπάνω, είναι παραπάνω. Έτσι, πολύ σωστά. Έχουμε ένα ολόκληρο δεκαήμερο, ξεκινώντας από την Παρασκευή που μας πέρασε και ολοκληρώνοντας την Κυριακή το βράδυ αργά. Ένα δεκαήμερο γεμάτο ράλι, γεμάτο μηχανοκίνητο αθλητισμό, οδική ασφάλεια, e-sports, αλλά και φυσικά το αγωνιστικό κομμάτι που αυτή τη φορά πρωτοτυπούμε και κάνουμε τρεις διοργανώσεις στην ουσία σε μία. Έχουμε δηλαδή την Πέμπτη το απόγευμα, 5.30 ακριβώς, την εκκίνηση κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως. 6 και 10 θα είναι η πρώτη ειδική διαδρομή του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου που θα έχει ξεκινήσει από την Ακρόπολη μέσα στην πλατεία Συντάγματος, όπου για κάποιες ώρες θα μετατρέπουμε την πλατεία Συντάγματος σε πίστα ράλι. Σούπερ ειδική, όπως λέμε. Σούπερ ειδική διαδρομή, λοιπόν, ακριβώς για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Και το βράδυ, αφού τελειώσει όλη αυτή η διαδρομή, το πέρασμα, η χρονομέτρηση όλων των αγωνιζομένων, θα διανυχτερεύσουν τα αγωνιστικά μας αυτοκίνητα στην πλατεία Συντάγματος και από εκεί θα ξεκινήσουν επομένω το πρωί, Παρασκευή πρωί, για Αγίου Θεοδόρους, Σάββατο Βιωτία, Φωκίδα, Κυριακή Βρετανία και καταλήγουν στην Λαμία, που είναι και το Service Park, η καρδιά του Ράλι Ακρόπολης. Ωστόσο όμως, επιτρέψτε μου να πω και τι γίνεται και πριν την Πέμπτη. Πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν στην Τετάρτη το πρωί, όπου Τετάρτη πρωί διοργανώνουμε στην Ελλάδα κάτι το μοναδικό. Διεκδικήσαμε, πήραμε και μια μέρα πριν την επίσημη έναρξη του Ράλι Ακρόπολης ξεκινάμε το e-sports Ράλι Ακρόπολης WRC. Δηλαδή ακουμπάμε τη νέα γενιά, τους 15-17 άρδες που έχουν έτσι μια καλύτερη σχέση με τα e-sports. Άρα τους φέρνουμε πιο κοντά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά με το δικό τους τρόπο και μέσα από ένα χώρο που διαρκώς εξελίσσεται, παγκοσμίως εξελίσσεται και εμείς είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Άρα λοιπόν, πέρα από το θεσμικό πλαίσιο που θα φέρουμε σε το επόμενο διάστημα στη Βουλή για τα e-sports, πραγματοποιούμε και αυτή τη μεγάλη διεθνή διοργάνωση στο ΆΚΑ, στο ποδηλατοδρόμιο. Τώρα, τι θα έχει αυτό? 10 το πρωί ξεκινάμε με το ελληνικό πρωτάθλημα e-sports και αργά το μεσημέρι ξεκινάει και ο τελικός της διεθνής διοργάνωσης με τους 8 κορυφαίους του e-sports μηχανοκίνητου αθλητισμού, ναι, που θα έχουν έρθει στην Ελλάδα για να αγωνιστούν και να τελειώσει αυτή η διοργάνωση περίπου 8.30-9 το βράδυ. Κύριε Βιεννάκη, παράλληλα όμως την Τετάρτη βράδυ στις 7 η ώρα θα έχουμε και στο Ζάπιο μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση, παρουσία και του Ζαν Τόντ και άλλων προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, παρουσία και άλλων κορυφαίων στελεχών του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπου θα παρακολουθήσουμε την προσομοίωση μιας σύγκρουσης αυτοκινήτου και τα στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν στη συνέχεια, ΕΚΑΒ, ΕΜΑΚ, ελληνική αστυνομία, όλη η διαδικασία απεγκλωβισμού. Και εκεί μέσα στο Ζάπιο στη συνέχεια, μετά από κάποιες σύντομες τοποθετήσεις, θα δούμε και τα δύο σποτ βάσει των οποίων θα κινηθούμε επενδύοντας στην οδική ασφάλεια, διότι ξέρω πολύ καλά ότι όπου είναι ανεπτυγμένος ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, έχουμε μείωση και εξάλληψη των τροχιών ατυχημάτων. Και επενδύουμε σε αυτό και σαν Υπουργείο και σαν κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, με δύο σποτ, με πρωταγωνιστές, τον Στέφανο Ντούσκο, που μας λέει γιατί πρέπει να φοράμε ζώνη, αλλά και τον Ολυμπιονίκη και αρχηγό της Εθνικής Ομάδας, Γιάννη Φουντούλη, που μας λέει γιατί πρέπει να φοράμε κράνος, αφού το αντιγούμε μηχανή, θα εξελιχθεί και αυτή η βραδιά με πολύ ενδιαφέρον, αλλά και με ισχυρά κοινωνικά μηνύματα. Ο αθλητισμός οριζόντια λειτουργεί και ακουμπάει όλη την ελληνική κοινωνία. Και μια λεπτομέρεια. Ναι. Λέμε οι μεγάλες διοργανώσεις φέρνουν κέρδη, δημιουργούν ωφέλη. Εμείς αυτή τη φορά θα μείνουμε μονάχα στη θεωρητική προσέγγιση και στη γενική διαπίστωση, η οποία γίνεται χρόνια τώρα. Έχουμε ήδη αναθέσει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στην Κάπα Research να αποτυπώσουμε τον καλύτερο τρόπο ποιο είναι ακριβώς το αποτύπωμα σε οικονομικό, κοινωνικό, αθλητικό επίπεδο, ποια είναι η προβολή, ποια είναι τα ωφέλη τέλος πάντων που δημιουργούνται στη χώρα μας μέσα από αυτή την διοργάνωση, η οποία είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.
WRC, Rally Ακρόπολης, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια στην μεγάλη κατηγορία στα μεγάλα σαλόνια. Κύριε Βιεννάκη, με αυτά και με τη συμμετοχή, χιλίων περίπου στελεχών, περίπου 400 εθελοντών, περίπου 350 στελεχών του Ερυθρού Σταυρού και περίπου 300 στελεχών της Κρητές, όπως λέγονται, σε συνεργασία με τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και με τα στελέχη της πυροσβεστικής, θα έχουμε δυνατότητα να πετύχουμε το καλύτερο και την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας αφενός, αφετέρου, την καλύτερη αστυνόμευση και επίβλεψη όλων των διαδρομών, έτσι ώστε μην έχουμε κάποιο απρόοπτο και να τύχει η χώρα μας τις καλύτερες δυνατές προβολές. Κύριε Βιεννάκη, μια λεπτομέρεια. Είναι γεγονός. 5 και 30. Μια λεπτομέρεια. Ναι, 5 και 30, την Πέμπτη το απόγευμα, 180 διεθνή μέσα θα προβάλλουν Ακρόπολη. Θα προβάλλουν Στήλες Ολυμπιδιός, θα προβάλλουν Βουλή και Σύνταγμα. Δηλαδή, πάνω από 500,000 φανατικοί του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα παρακολουθούν Ελλάδα. Θα καταγράφουν την Ελλάδα στο υποσυνείδητό τους ως τόπο προορισμού, ως την πανέμορφη χώρα που θα ζήσουν καταπληκτικές εικόνες και τις επόμενες μέρες από τους Αγίους Θεοδόρους του Λουτρακίου, από τα βουνά της Βιωτίας, από τα καταπληκτικά βουνά της Ευρυτανίας και της Λαμίας. Αυτή είναι η ομορφιά αυτού του μεγάλου και σκληρού εγχειρήματος που βάλαμε μπροστά μαζί με τους συνεργάτες μου, και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα στελέχη της Motorsport Greece, αλλά και σε όλα τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, γιατί έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Θέλουν και οι ίδιοι να πετύχει αυτή η διοργάνωση, όχι απλώς να διεκπαιρεώσουν την αποστολή τους, αλλά θέλουν και οι ίδιοι να πετύχει αυτή η διοργάνωση. Και βεβαίως εδώ αξίζει να καταλάβουμε ότι όταν δουλεύουμε ως ομάδα, η Ελλάδα μπορεί να κάνει καταπληκτικά πράγματα. Μας καλύψατε σε μεγάλο βαθμό σε αυτό, σε τι θα γίνει ακριβώς στη διοργάνωση. Είπατε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα, πραγματικά, και δείχνετε πόσο πολύ μέσα είστε σε αυτό το κομμάτι. Δουλέψατε πάρα πολύ για να φτάσει αυτή η διοργάνωση μέχρι εδώ. Θυμίζουμε 8 χρόνια δεν υπήρχε WRC, δεν υπήρχε το Ράλι Ακρόπολης, το ιστορικό αυτό Ράλι Ακρόπολης. Θέλουμε να μας πείτε λίγο για αυτή την πολύ σκληρή δουλειά που κάνατε για να επαναφέρετε στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά είναι και μία, μην το ξεχνάμε, προβολή του αθλητισμού στη χώρα και κυρίως του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που η χώρα μας έχει μία παράδοση σημαντική. Όταν ξεκινήσαμε να διαβάζουμε λίγο το χάρτη μαζί με τους συνεργάτες μου του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στη χώρα μας, υπήρξε μια απογοήτευση, η αλήθεια λέγεται. Όταν επισκέφτηκα για πρώτη φορά στο Παρίσι τα γραφεία της Fiat, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, συνδυαζόμενος με ένα άλλο ταξίδι, μάλλον το ταξίδι μου ήταν για άλλο σκοπό, και απλώς θέλησα να πάω και στα γραφεία της Fiat να δω από κοντά, να μιλήσω από κοντά ως εκπρόσωπος της κυβέρνησής μας για το θέμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εισέπραξα, θα έλεγα, έτσι, απαξίωση, προσβολές, μια άρνηση, και τους είπα: ξέρετε, η Ελλάδα έχει αλλάξει, δεν είναι αυτή που ξέρατε, και θα το δείτε πολύ σύντομα. Αυτή λοιπόν η αρνητική άποψη μετατράπηκε σε έκπληξη, μετά σε ικανοποίηση και μετά σε θαυμασμό. Και το λέω αυτό διότι τελευταία κρατώ την επιστολή που έστειλε ο Ζαν Τοντ, αποδεχόμενος την πρόσκληση βέβαια να παραβρεθεί στην Ελλάδα, που θα έρθει Τετάρτη και που θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Στελέχη της WRC που έχουν να λένε μόνο τα καλύτερα. Με θαυμασμό και με ικανοποίηση βλέπουν το κράτος και η πολιτεία και η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και σε συνεργασία με κορυφαίες προσωπικότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού να φέρουν αποτέλεσμα. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, το αυτοκίνητο ή ο τροχός, είτε είναι ποδήλατο, είτε είναι μηχανή, είτε είναι αυτοκίνητο, που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, όλων μας, πρέπει να το δούμε από όλες τις πλευρές. Τόσο αθλητικά, όσο φυσικά και μέσα στην καθημερινότητά μας, εξού και ότι επιμένουμε και επενδύουμε και στην καλύτερη οδική συμπεριφορά και οδική ασφάλεια. Καλύπτουμε δηλαδή όλο το φάσμα αυτού του εξαιρετικά ισχυρού, δυνατού και διεισδυτικού αθλήματος που είναι το ράλι, το ράλι των θεών, όπως λένε οι παλαιότεροι. Και βεβαίως είμαι ευτυχής που με τη δικιά μας συμβολή και με την ενίσχυση και την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού καταφέρνουμε μετά από 8-8,5 χρόνια να επανέλθει ξανά το ράλι Ακρόπολης εκεί που το αξίζει, στην κορυφή. Έχει σημασία το γεγονός ότι ίσως και με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται μια μεγάλη σελίδα και μια μεγάλη κουβέντα για το θέμα θα μπορούσε η Ελλάδα να υποστηρίξει περισσότερα. Δηλαδή, έχουμε δει και τη Φόρμουλα 1 πολλές φορές να συζητιέται να έρθει μια πίστα, να μπει στο καλεντάρι. Μιλάμε για επίσης μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Προς το παρόν μπορώ να σας δώσω μια είδηση, η οποία θα βγει ανακοίνωση ούτως ή άλλως σε λίγα λεπτά. Οπότε. Σας δίνω μια ωραία ακόμα εξέλιξη. Η χώρα μας, εκπροσωπούμενη από μένα στις Ολυμπιακούς Αγώνες σε συνεργασία με τον Έλληνα
πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Καπράλο, και που πιθανά και πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή των Ολυμπιακών Επιτροπών της Ευρώπης. Δουλέψαμε βρισκόμενοι στο Τόκιο και καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη όλης της διοίκησης της ΔΟΕ και των ενώσεων των Ολυμπιακών Επιτροπών. Και 24, 25, 26 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση των Ολυμπιακών Επιτροπών από όλο τον κόσμο, από 206 χώρες από όλο τον κόσμο, θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Ελλάδα. Θα πραγματοποιηθεί στη Χερσόνησο του νομού Ηρακλείου, όπου μαζί με τους εκπροσώπους, των 206 εκπροσώπους των Ολυμπιακών Επιτροπών, θα παρίστατο και οι εκπρόσωποι, τα προεδρία των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, οι οργανωτικές επιτροπές του Τόκιο, από το Τόκιο που θα παρουσιάσουν τον απολογισμό των Ολυμπιακών Αγώνων, η Οργανωτική Επιτροπή από το Παρίσι που θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό για την επόμενη Ολυμπιάδα σε 3 χρόνια, αλλά και η Οργανωτική Επιτροπή από το Πεκίνο που θα παρουσιάσει το πρόγραμμά για τους σημερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Συν της άλλης, θα έχουμε και τους 10 κορυφαίους αθλητές που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, που ψηφίστηκαν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ως οι καλύτεροι αθλητές και θα κληθούν και θα βραβευθούν στα πλαίσια αυτής της μεγάλης παγκόσμιας συνάντησης όλων των κορυφαίων του αθλητικού γίγνεσθε. Είναι μια κορυφαία στιγμή, δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας και γι' αυτό το λόγο είμαι εξαιρετικά περήφανος που το καταφέραμε και αυτό, και έχουμε και πολλά άλλα που με πολύ πείσμα και με πολύ επιμονή δουλεύουμε και σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε και άλλες πληροφορίες και άλλες έτσι όμορφες και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η Ελλάδα τα καταφέρνει, το δουλεύει ομαδικά. Και εδώ είναι ένα ισχυρό μήνυμα που βγαίνει και μέσα από τη διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολης. Η ομάδα κερδίζει. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα θέλατε να αναφερθείτε και για το πρόγραμμα του Μητρώου της Γενικής Γραμματείας του Αθλητισμού για τα σωματεία, που υπήρξε και μια ανακοίνωση πρόσφατα και δική σας ενημέρωση για την παράταση που πήραν τα αθλητικά σωματεία. Γιατί θα ήθελα να το σχολιάσαμε, γιατί δώσατε και μια παράταση στα αθλητικά σωματεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Το έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές και στην εκπομπή αυτή. Και δώσαμε λόγο και στα σωματεία για το πώς το βλέπουν όλο αυτό και πώς το σχολιάζουν. Είναι κάτι πρωτοποριακό σε κάθε πλευρά και μπορεί να βοηθήσει και την ομότητα του αθλητισμού, έτσι. Ξεκίνησε τότε, αν θυμάστε, και το έβλεπαν οι περισσότεροι ως μια τιμωρητική ενέργεια από πλευράς Υπουργείου. Κάθε άλλο. Ίσα-ίσα, μάλιστα νοικοκύρεμα θέλαμε να κάνουμε. Αγκαλιάστηκε στην αρχή από κάποιους, μετά από λίγο περισσότερους, και μέχρι και πριν μερικούς μήνες είχαμε περίπου 4,5 με 5.000 σωματεία. Νοικοκυρεμένα, τακτοποιημένα, νόμιμα, εγγεγραμμένα στο Μητρώο μας. Ο αριθμός αυτός διαρκώς αυξάνεται και στα πλαίσια αυτής της μεγάλης διάθεσης που βλέπουμε, αλλά και των προβλημάτων που έχουν προκύψει λόγω των πυρκαγιών σε πολλές περιφέρειες της χώρας μας, των δυσκολιών να λειτουργήσουν για να τρέξουν μέσα στους χρόνους που είχαμε βάλει, δώσαμε αυτή την παράταση. Υπήρξε άλλωστε και ένα αίτημα καθολικό, το σεβαστήκαμε, δώσαμε αυτή την παράταση, αλλά δεν σημαίνει ότι η παράταση σημαίνει επιβράβευση των αδιάφορων. Όχι βέβαια. Γι' αυτό και είμαστε πολύ συγκεκριμένες στις ημερομηνίες. Θα παρακαλέσω πριν βγάλει οποιοδήποτε συμπέρασμα, είτε μαύρο είτε άσπρο, να δει λίγο τις ημερομηνίες για την περιγραφή των σταδίων που έχουμε ψηφίσει με μια πρόσφατη διάταξη που περάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή στη Βουλή. Θέλουμε να υπάρξει τάξη, η επιβράβευση του σωστού, η οικονομική ενίσχυση από πλευράς πολιτείας του νόμιμου, του νοικοκυρεμένου. Σωστά. Και να γίνει ο αθλητισμός πραγματικά καθρέφτης της νοικοκυρεμένης σωστής Ελλάδας που θέλουμε να υπηρετήσουμε και να φτιάξουμε. Μάλιστα, έχει πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά και εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ και κυρίως για το Ράλι Ακρόπολης, που είπαμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για τη χώρα μας που επιστρέφει και σας ευχαριστούμε για αυτή την πρόσκληση που δεχτήκατε για να μας πείτε γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.